Κύριε Υπουργέ, η τοποθέτησή σας μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη να τοποθετηθούμε για τα χτεσινά περιστατικά, που δεν αποτελούν βέβαια ούτε κεραυνό ενεθρία. Είναι συνέχεια μιας επιλογής που έχει κάνει η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα να εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή με σκοπό ξεκάθαρο για μας να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου σε όποιον διεκδικεί, αντιδρά σε μια πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Θα θέλαμε πραγματικά να μας απαντήσετε στο ερώτημα αν έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στη χώρα και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Γιατί μετά το όργιο της καταστολής και του αυταρχισμού κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου, χθες αντιληφθήκαμε ότι δεν απαγορεύονται μονάχα οι συναθροίσεις άνω των τριών, αλλά απαγορεύεται τελικά και το καταμόνας περπάτημα. Γιατί τι ήταν τελικά αυτό που προστατεύατε χτες όταν απαγορεύατε σε αντιπροσωπείες δύο ή τριών ατόμων, πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων νεολαίας, ερετών στην τοπική διοίκηση, φοιτητών, μαθητών, ακόμα όμως και μεμονωμένων ατόμων, κατοίκων της περιοχής, καλλιτεχνών ή άλλων, που θέλησαν ως μια συμβολική κίνηση να τιμήσουν τη μνήμη ενός αδικοχαμένου παιδιού, αφήνοντας ένα λουλούδι στο σημείο που δολοφονήθηκε. Τι ήταν αυτό που προστατεύατε όταν είδαμε εικόνες να τους απαγορεύονται ακόμα και να βαδίσουν κατά μόνας προς το σημείο εκείνο? Και αν πράγματι θεωρείτε ότι έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία οι δημελείς αντιπροσωπείες που θέλησαν να καταθέσουν ένα στεφάνι ή μερικά λουλούδια, θα ακούγαμε πραγματικά με ενδιαφέρον τη νέα σας γνωμάτευση, πώς αυτό δεν το έκαναν, πώς δεν έθεσαν δηλαδή σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία οι 5.000 αστυνομικοί που παρατάξατε συνοστισμένους για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο. Φαίνεται ότι μετά το «δεν μεταδίδεται ο ιός στους εξωτερικούς χώρους» που αποφανθήκατε στο Πολυτεχνείο, σήμερα θα μας πείτε τι άλλο αέρα αναπνέουν οι κατά χιλιάδες συνοστισμένοι αστυνομικοί από τον αέρα που ανέπνεε ο υπόλοιπος κόσμος που περπατούσε ακόμα και μεμονωμένο στο σημείο. Σταματήστε λοιπόν να εκτίθεστε, αλλά κυρίως σταματήστε να μας εμπέζετε. Σταματήστε να υποτιμάτε την νοημοσύνη του κόσμου, προσπαθώντας να δικαιολογήσετε τα αυταρχικά μέτρα που παίρνετε ως δίθεν επιβαλλόμενα από την προστασία της δημόσιας υγείας, την οποία όμως δεν βλέπουμε, για την οποία δεν βλέπουμε να δείχνετε την ίδια ευαισθησία σε άλλους τομείς, ακόμα και της ίδιας της αρμοδιότητάς σας, ακόμα και στις ίδιες τις φυλακές, που προσπαθείτε να κρύψετε τις τεράστιες ευθύνες για το μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων που υπάρχουν σε κρατούμενους αλλά και σε εργαζόμενους στις φυλακές. Αλλά τελικά όχι μόνο δεν προστατεύετε τη δημόσια υγεία, αλλά τη θέτετε και σε πολύ μεγαλύτερη διακινδύνευση όταν κινητοποίησατε 5.000 αστυνομικούς για να αποκλείσουν την κίνηση μερικών δεκάδων ανθρώπων σε όλη την Αθήνα, τους οποίους συλλαμβάνετε και τους τσουβαλιάζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς να τηρείτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Μάλιστα, αυτή τη φορά φτάσατε μέχρι το σημείο να συλλαμβάνετε και να αποδίδετε κατηγορίες και σε δικηγόρους που προσπάθησαν να υλοποιήσουν το υπερασπιστικό τους καθήκον. Επιβεβαιώνετε λοιπόν για ακόμα μια φορά ότι τα απαράδεκτα αυτά μέτρα που παίρνετε δεν σκουπεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία, για τη διακινδύνευση της οποίας η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει τις εγκληματικές ευθύνες. Τα μέτρα αυτά έχουν ένα μόνο ξεκάθαρο στόχο: να επιβάλλουν φήμωτρο στους εργαζόμενους, στο λαό, στην νεολαία, την ώρα που οξύνονται τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η αγανάκτησή τους αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί. Τη στιγμή που με αφορμή την πανδημία και τη νέα οικονομική κρίση η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο αναπαραγωγής ενός πολύ φτηνού εργαζόμενου, χωρίς δικαιώματα, θέλετε ταυτόχρονα να επιβάλλετε σιγή νεκροταφείο στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στα σωματεία, στους εκπροσώπους, στους φορείς των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν αυτόν ακριβώς το ρόλο, να μην σιωπούν. Σας απαντώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά είναι ότι σε συνθήκες πανδημίας θυσιάστηκε η δημόσια υγεία για να διασωθούν τα κέρδη των ομίλων του τουρισμού, των μεταφορών, θυσιάστηκε από την άρνηση της κυβέρνησης να πάρθουν μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, θυσιάστηκε από την άρνηση της κυβέρνησης να προσλάβει
μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έγκαιρα να επιταχθεί στο σύνολό του ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, όπως επέβαλαν οι αυξημένες ανάγκες νοσηλείας, αντί να προσληφθούν, αντί να δημιουργείται όχι μόνο πεδίο δόξης λαμπρό για την κερδοσκοπία των ιδιωτικών κλινικών, αλλά και να δίνονται αφιδώς δώρα στις κλινικάρχες και όχι μόνο. Αντικοινωνική συμπεριφορά είναι ότι βρίσκεται αφορμή για την πανδημία για ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτές λοιπόν τις αντιλαϊκές πολιτικές θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, γι' αυτό αξιοποιεί και το μαστίγιο της κρατικής βίας και καταστολής. Γι' αυτό και είναι διαχρονική η ευθύνη των κυβερνήσεων, γιατί επιχειρούν και μέσω της αστυνομικής εκπαίδευσης να δίνουν αυτή ακριβώς την κατεύθυνση της καταστολής, εκπαιδεύοντας τους αστυνομικούς να βλέπουν ως εχθρικές τις διαμαρτυρίες του λαϊκού κινήματος, τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Κάτι τέτοιο το οποίο ούτε και οι ίδιοι οι αστυνομικοί έχουν ρόλο να κάνουν, ούτε και οι ίδιοι το επιθυμούν στην πραγματικότητα. Τώρα, σε σχέση με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, συνεχίζεται να μην αιτιολογείται το σκοπό που επιβάλλουν τις συγκεκριμένες αλλαγές, ιδίως σε ό,τι αφορά το κομμάτι του σωφρονιστικού δικαίου, το θεσμό των αδειών, ακόμα και αυτή της αυστηροποίησης των όρων για τη μεταγωγή στις αγροτικές φυλακές. Ποιος είναι ο λόγος που επιβάλλει ακόμα και αυτή ουσιαστικά την εκμυδένιση του δικαιώματος στην άδεια? Αναφέρθηκαν από όλους τους φορείς, από άλλους βουλευτές προηγούμενα. Δεν θέλω να αναφερθώ πάλι σε αριθμητικά μεγέθη. Το ότι στην πραγματικότητα με τις αλλαγές που κάνετε, με τα όρια που θέτετε, με τα χρονικά όρια έκτησης ποινής που θέτετε, για να μπορέσει ένας κρατούμενος να ασκήσει το δικαίωμά του να αιτηθεί άδεια, ουσιαστικά φτάνει στο σημείο να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα λίγο πριν από την δυνατότητα να αποφυλακιστεί. Θα αναφερθώ στα δικά σας λόγια, αυτά που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη συνεδρίαση για να αιτιολογήσετε αυτού του είδους τις αλλαγές. Λέτε ότι άδειες πρέπει να χορηγούνται στους κρατούμενους εκείνους που επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά εντός των καταστημάτων κράτης και βεβαίως αυτοί οι οποίοι τηρούν τους κανόνες όταν παίρνουν την άδεια. Κάτι τέτοιο νομοθετείτε? Όταν βάζετε ένα γενικό όριο που αυξάνει το χρόνο έκτησης της ποινής για να δίνετε δυνατότητα να αιτηθεί κάποιος την άδεια, πραγματικά εισάγεται κριτήριο με βάση το οποίο αυτός που έχει καλή συμπεριφορά μπορεί να δικαιούται την άδεια? Εσείς αυτά που νομοθετείτε δεν δικαιολογούνται και από αυτά που εσείς οι ίδιοι προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ως αιτιολογία. Λέτε ότι τα ευεργετήματα του νόμου πρέπει να κάνουν χρήση μόνο εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν καλή χρήση της άδειας και όχι εκείνοι οι οποίοι είναι ύποπτοι να τελέσουν νέα δικήματα, και αυτό είναι πολλές φορές εμφανίζεται. Μα αυτό δεν, και σήμερα μπορεί να και κρίνεται και θα έπρεπε να κρίνεται από τα συμβούλια. Δεν είναι δεδομένο ότι όποιος αιτηθεί άδεια θα τη λάβει. Κάτι τέτοιο υπάρχει δυνατότητα να κριθεί, όμως αυτό δεν το λύνεται με τις αλλαγές που κάνετε στο παρανόμο σχέδιο. Αντίθετα, ουσιαστικά εξισώνεται είτε αυτούς που έχουν καλή συμπεριφορά μες στη φυλακή, είτε εκείνους που δεν έχουν. Και μάλιστα όταν είναι κοινώς αποδεκτό ότι πάνω από 90% του ποσοστού αυτών που λαμβάνουν άδεια τηρούν με ακρίβεια τους όρους της άδειας. Αντίστοιχα, χρησιμοποιήσατε για τις αγροτικές φυλακές ένα επιχείρημα λέγοντας ότι είναι σκόπιμο να το απαλαμβάνουν εκείνοι κρατούμενοι που επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά και διάθεση για κοινωνική επανένταξη. Μα αυτό προκύπτει από το πόσο χρόνο έχουν εκτίσει από την ποινή τους ή από τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν? Μάλιστα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο ότι χρησιμοποιήστε ως δικαιολογία το ότι γίνονται παρασπονδίες και παρατυπίες, και όχι από τη μεριά των κρατουμένων προφανώς, από τη μεριά του κράτους, που με επιλεκτικές μεταγωγές στις αγροτικές φυλακές. Άρα γι' αυτό ποιος θα τιμωρηθεί? Θα τιμωρηθούν οι ίδιοι οι κρατούμενοι για μια παράτυπη συμπεριφορά που ακολουθεί το κράτος? Σε σχέση τώρα και με μια σειρά άλλα ζητήματα, αναφέρθηκα αναλυτικά στις προηγούμενες τοποθετήσεις. Νομίζω ότι σοβαρότερο από αυτά στα οποία αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, απαντώντας στις τοποθετήσεις μας, είναι το ζήτημα
το ποια κατεύθυνση πραγματικά θέλετε να έχετε στο φρονιστικό σύστημα, και είναι ενδεικτικό ότι όταν στελεχώνεται με τέτοιο τρόπο την Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής, στην οποία θα λέγαμε ότι ας το δεχτούμε, δεν έχουμε αντίρρηση ότι θα πρέπει να υπάρχει στελέχωση. Όμως, με τι ειδικότητες, ποια είναι η κατεύθυνση της αντιγκλιματικής πολιτικής, όταν δεν υπάρχει ούτε μια θέση κοινωνικού επιστήμονα, ψυχιάτρων, όταν δεν υπάρχουν εγκληματολόγοι, όταν τέλος πάντων δεν υπάρχουν εκείνοι οι επιστήμονες οι οποίοι πραγματικά θα συμβάλλουν σε αυτό που θα έπρεπε να είναι η αντιγκλιματική πολιτική. Και όταν αυτές οι ειδικότητες απουσιάζουν και από όλα τα καταστήματα κράτησης. Ταυτόχρονα βέβαια με άλλες απαραίτητες ειδικότητες γιατρών, νοσηλευτών, με ό,τι αυτό σημαίνει σε μια περίοδο πανδημίας. Αντίστοιχα είπαμε για το ζήτημα του νομικού προσώπου της επανόδου, ότι φυσικά δεν έχουμε αντίρρηση με το να ενισχυθεί, όμως θεωρούμε προβληματικό το ότι αυτό μεταφέρεται στην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι ένα Υπουργείο που δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους κοινωνικά ζητήματα, και βέβαια ότι δεν μπορεί να περιορίζεται στη λειτουργία ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Τώρα, σε σχέση με ορισμένες άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, αναφέρθηκα στα περισσότερα. Ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο... Δώστε ένα λεπτό. Σε σχέση με το άρθρο 38, το οποίο απασχόλησε αρκετά και από πολλούς από τους ομιλητές κρίθηκε ως θετικό, δηλαδή την αύξηση των διοικητικών προστήμων για τις αγροτικές φθορές από τα ζώα. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο ουσιαστικά μετατρέπει τις ΔΑΟΚ, τις διευθύνσεις, τις κτηνιατρικές διευθύνσεις, που θα έπρεπε να στηρίζουν τελικά επιστημονικά τους αγρότες, τις μετατρέπεται σε αγροφυλακή. Την ώρα που στο όνομα των ελλείψεων του προσωπικού έχετε μεταφέρει τις αρμοδιότητες των ΔΑΟΚ σε ιδιώτες, όπως για παράδειγμα κάνατε και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση, δημιουργώντας τον θεσμό του ιδιώτη κτηνιάτρη εκτροφής και αποδυναμώνοντας άλλο τέτοιο τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Μεταφέρετε άλλες αρμοδιότητες επίσημου ελέγχου σε ιδιώτες και τους δίνετε αυτή την ιδιότητα να παριστάνουν τις αγροφύλακες. Κάτι τέτοιο, αυτό το άρθρο το θεωρούμε το λιγότερο κοροϊδία. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, όμως αυτό δεν λύνεται με εισπρακτικά μέτρα από τα οποία τελικά δεν θα ωφελούνται ούτε και οι ίδιοι οι πληττόμενοι. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο επαρκές, θα μπορούσε να εφαρμόζεται σωστότερα, και βέβαια δεν μπορεί να αυξάνονται με τέτοια γεωμετρική πρόοδο τα πρόστιμα, την ώρα που υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις, με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξει και καταχρηστική άσκηση αυτών την ώρα που οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Τώρα, σε σχέση με τα άρθρα 39 και 40 για τις προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παρατείνονται κάποιες προθεσμίες. Όμως, ακόμα και τώρα, και παρά τον σημαντικό ρόλο που θα έπρεπε να παίζει η πολιτική προστασία σε τέτοιες συνθήκες, αυτές αφορούν κυρίως οκτάμινο και δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, όπως βέβαια και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που είναι ένας μηχανισμός αρχικά για έλεγχους εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ωστόσο, το θέμα είναι ο μηχανισμός αυτός να λειτουργήσει ουσιαστικά και παραγωγικά και προς όφελος της υγείας των εργαζομένων και του λαού, και όχι βέβαια να καταστεί ακόμα ένας μηχανισμός ταμπέλα χωρίς δυνατότητες ουσιαστικής προσφοράς, όπως οι επιθεωρητές του ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Για το άρθρο 41 είπαμε και στην προηγούμενη τοποθέτηση ότι θεωρούμε ότι άργησε κιόλας να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της προστατευτικής κράτησης των ανηλίκων. Όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί το μέτρο αυτό με τη δημιουργία χώρων όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν και να στεγαστούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι με όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να μην καταστεί και αυτό ακόμα ένα ανεφάρμοστο μέτρο.